Ναι, καλησπέρα. Γεια. Παίρνω τηλέφωνο για το Honda το Civic που σου μίλησε ο Γιώργος Αγγέκας. Το δώσαμε. Τι το δώσε, αφού τώρα μίλησα μαζί του και μου πέρασε πάρω τηλέφωνο. Ωραία, τι θες να κάνω, εγώ το έδωσα. Πότε το έδωσε, σήμερα. Όποτε θέλω το έδωσα. Αφού δεν μίλησε τώρα με τον Γιώργο. Ό,τι θέλω, έκανα στον ψωγραϊσμό, δεν θέλω να σου μιλήσω τώρα, είμαι σε δύσκολη θέση. Δεν είσαι συνάδελφος του Γιώργου. Συνάδελφος εγώ με τον Γιώργο. Τι είμαι εγώ, να ψωνίζομαι στα παρκάκια. Αυτή είναι η δουλειά του Γιώργου. Τι είναι, τι θα κάνει. Ψωνίζεσαι στα παρκάκια, καλέ, δεν το ξέρεις. Έχεις περάσει το βράδυ από το Ζάπιο. Πρώτο όνομα ο Γιώργος στο Ζάπιο. Τι λέτε εσύ, συνεργείο έχει. Συνεργείο το πρωί. Πού τους βρίσκει τους εργάτες από το συνεργείο, δεν ξέρεις. Ή τους πελάτες. Α, το βράδυ στολίζει δεντράκια. Στολίζει δεντράκια. Ναι, είναι αυτό που λέμε το στολίζει το δεντράκι. Α, αυτό είναι. Αυτό είναι. Δεν το ξέρα. Μάθε το. Καλά, δεν μου λες τώρα το έχεις το Honda. Έλα, σε αφήνω τώρα γιατί κολλάστηκα. Θυμήθηκα τον Γιώργο που ντύνεται Βασίλισσα της νύχτας και κολλάστηκα. Έλα, γεια. Ρε, που αγγίσαι. Εγώ, ο φίλος σου, ρε, θα μου πεις εμένα. Ο Γιώργος δεν είναι που αγγί. Ναι, καλά, στον έχεις δει να ξεβιδώνει τα μπουλόνια γι' αυτό. Για δες τώρα και το βράδυ που τα βιδώνει. Έλα, Αποστολή. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχει, μου είπε κάποιος τσίγκρης που έχετε κάτι κότες, λέει, και δεν τις χρειαζόσαστε. Δεν έχουν καλό κρέας, δεν τις χρειαζόμαστε. Δεν τις χρειαζόσαστε. Ναι, έχω τραβήξει εγώ δαγκονιά σε μερικές και τίποτα, δεν είναι, σάπιο είναι. Δεν ξέρω τι, όχι, δεν έχουν το ζουμί. Εγώ επειδή θέλω να τις πάρω μαζί στο χωριό και είμαι εδώ Αθήνα. Ναι, πώς θα τις πάρεις μέσα στο χωριό της κότης. Θα έρθω στο Κοροπή, πού είσαστε στο Κοροπή. Στο Κοροπή είμαστε. Είμαι το μεγάλο κοτέτσι στο Κοροπή, το γνωστό. Το μεγάλο θα πω εγώ, το μεγάλο. Αυτό θα πεις, το μεγάλο κοτέτσι στο Κοροπή. Ναι, δεν μου λέτε. Και θα ακούσει τα κικυρίκο από μακριά. Και έχετε και χήνες μαζί, και χήνες και πάπιες. Και χήνες, και χήνους και πάπιες. Τι χήνους, χήνες, όχι χήνους. Η χήνα πώς βγάζει χινάκια. Α, και αρσενικά. Δεν μπαίνει στη μέση και ένα σχήνο. Α, εντάξει, τώρα το κατάλαβα. Ναι. Αυτά θα τα πληρώσω. Γιατί μου είπε ο κύριος Τσίγκρης, μου είπε δωρεάν. Δεν ξέρω. Δωρεάν τώρα κι εγώ δεν πρέπει κάπως να αποζημιωθώ. Να σου πω τι ψήφισες. Εγώ. Ναι. Τι ψήφισα. Ναι. Πασόκ. Α, και έχει ζώα και είσαι και ίδιο ζώο. Θα τα βρούμε σε κάποιο ζώο. Γιατί, επειδή ψήφισα Πασόκ. Όχι. Α, εντάξει, εσείς άμα μου πείτε να πληρώσω, θα έχω εγώ 100 ευρώ μαζί μου να σας δώσω. Καλά είναι. Έχετε εσείς λεφτά πάνω, είναι από το πλεόνασμα, πού τα βρήκατε. Τα 100 ευρώ. Ναι. Από χαρτιλίκι που μάζευα. Μου δίνανε τα παιδιά μου. Από κάλαντα. Όχι, τα είπανε, ναι. Αλλά δε, αυτά τα κρατήσαν τα παιδιά, τα βάλαν στο κουμπαρά τους. Και τα πήρε στο κουμπαρά των παιδιών. Ναι. Σίγουρα ψήφισε Πασόκ. Μήπως ψήφισε Σαμαρά. Αυτή είναι η τακτική Σαμαρά. Όχι, αυτό εγώ.